Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για real estate, μιας και το real estate είναι το επόμενο μεγάλο trend στις αγορές και η απόδοση που αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια, έως και το 2030 λοιπόν, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε λοιπόν σαν απόδοση μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους λοιπόν θα αναφερθώ στο σημερινό βίντεο. Και ομολογώ να πω λοιπόν ότι όσον αφορά την επένδυση σε real estate, ήμουνα λάθος σε έναν βαθμό, διότι δεν είχα αρκετές πληροφορίες και είχα και λάθος πληροφορίες όσον αφορά την επένδυση αυτή και δεν είχα λοιπόν όλη την εικόνα και όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ειδικά τις ευκαιρίες, την εικόνα μάλλον από τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Ντουμπάι και στην Αμερική. Σε αυτές δύο χώρες λοιπόν που θεωρώ ότι είναι καλύτερες ευκαιρίες για real estate. Όσον αφορά τις ευκαιρίες σε real estate στην Ελλάδα, σίγουρα υπάρχουν καλές ευκαιρίες εκεί και με σωστή διαχείριση και επένδυση λοιπόν κάποιο. Και πάλι θα μπορούσε να βγει κερδισμένος και δεν είναι ότι κάνω cancel τελείως αυτή την αγορά. Αλλά στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτές δύο αγορές, μιας και έχω επεκτείνει την έρευνά μου σε αυτές τις αγορές. Εδώ και ένα χρόνο έχω ξεκινήσει την έρευνά μου και έχω αφιερώσει αρκετές ώρες, θα μπορούσα να πω χιλιάδες ώρες στην έρευνά μου λοιπόν, ακόμα και συναντήσεις, βλέποντας διανοήσματα, μιλώντας με developers στο Ντουμπάι, κοιτάζοντας λοιπόν διάφορα διανοήσματα κτλ. Και το άμα όταν ήρθα εδώ στην Νότια Αφρική, βρήκα κάποια καλά deals και στην Αμερική, στην Μαϊάμι, Φλόριντα, Clearwater, έψαχνα Τέξας, στο Τέξας στην πολιτεία λοιπόν στην Αμερική. Και λόγω του ότι ήμουν 100% στα κρυπτονομίσματα λοιπόν και έβλεπα περισσότερες καλύτερη απόδοση εκεί λοιπόν, αλλά δεν είχα και όλη την εικόνα όσον αφορά τα real estate, γιατί δεν είχα πραγματικά από κάποια πληροφόρηση από κάποιον πετυχημένο σε αυτό το χώρο, λοιπόν δεν είχα και τόση καλή εικόνα όσον αφορά το τι πραγματικά θα μπορούσα να κερδίσω από αυτό και πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λοιπόν το χρήμα της αγοράς, τέλος πάντων, το χρήμα που υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πολλά άλλα τα οποία θα αναφερθώ στο σημερινό βίντεο. Λοιπόν, είπα γιατί ήθελα να βάλω μέρος στο πορτφόλιό μου σε real estate και έχω βάλει ένα μικρό μέρος, αλλά δεν είναι 10.000 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να βάλω ένα μέρος στο πορτφόλιό μου και σε real estate και είπα ότι θα το κάνω κάποια στιγμή αργότερα και ότι θα ήμουν 100% στα crypto. Και είχα κάνει και ένα βίντεο και για ποιο λόγο δεν επενδύω σε real estate. Αλλά αυτό το βίντεο λοιπόν και αυτή η κρίση τότε ήταν όσον αφορά τις πληροφορίες που είχα μέχρι στιγμής. Και όντως, και με τα crypto δεν τα έχω πάει άσχημα, είμαι ευχαριστημένος και με τις επενδύσεις και με όλη την ενασχόλησή μου κτλ. Αλλά τώρα λοιπόν που ξανακοίταζα και φυσικά παρένθεση θα συνεχίσω με τα crypto, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω ούτε την ενασχόλησή μου ούτε την επένδυσή μου σε αυτό όπως και να έχει και δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα crypto, αλλά αυτό να εννοώ δεν έχει αλλάξει η στρατηγική μου όσον αφορά την επένδυση σε crypto τέλος πάντων. Αλλά θα προσθέσω λοιπόν σίγουρα και real estate loans στο πορτφόλιό μου. Και τώρα λοιπόν που είχα την ευκαιρία λίγο να δω ξανά τις αγορές και να ψάξω παραπάνω και να δω πού κινείται το χρήμα κτλ. Και βλέποντας λοιπόν και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος σε αυτό που κάνει, ο οποίος έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα βίντεο, Grant Cardone, αποφάσισα λοιπόν να ολοκλώσω την έρευνά του και να αποφασίσω τελικά εάν θα κάνω σχετικά κάτι άμεσα ή θα το δω κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά μιας και ο άνθρωπος λοιπόν είναι κορυφαίος σε αυτό που κάνει και έχει καταφέρει να χτίσει μια περιουσία 5 δισεκατομμυρίων σε real estate, λέω, είμαι σίγουρος ότι κάτι value έχει να μου δώσει και να ολοκληρώσει την έρευνά μου λοιπόν και να έχω καλύτερη κατανόηση και να δω πράγματι τις ευκαιρίες λοιπόν που υπάρχουν στα real estate. Οπότε και επίσης, ναι, τέλος πάντων έχω μιλήσει αυτόν τον άνθρωπο. Η εκπαίδευσή του με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην επιχειρηματικότητα και στα χρήματα και στις επενδύσεις και στις πωλήσεις και σε πολλά άλλα. Οπότε λοιπόν είδατε και την εκπαίδευσή του και μπορώ να σας πω λοιπόν επειδή έχω παρακολουθήσει και πολλά άλλα βίντεο και στο YouTube και έχω κάνει λοιπόν και συναντήσεις και conversations λοιπόν, τέλος πάντων επικοινωνίες με διάφορους επιχειρηματίες, επενδυτές και επενδυτές πάνω σε real estate κτλ. Η κόδα λοιπόν και η κατανόηση που πήρα από αυτόν τον άνθρωπο και οι ευκαιρίες λοιπόν που υπάρχουν και που τις έμαθα από αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν δεν τις είχα ποτέ λοιπόν πριν και δεν μπορούσα να αντιληφθώ αυτές τις ευκαιρίες και φυσικά αυτός πλέον μετά από 30 χρόνια εμπειρίας έχει καταφέρει να κάνει αυτό λοιπόν και εννοεί ότι μια μέρα ξαφνικά ξύπνησε και ήξερε όλα αυτά. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με την εμπειρία του και με την αποφασιστικότητά του και την εξυπνάδα του και όλα αυτά λοιπόν
έχει κτίσει μια στρατηγική και έχει πετύχει φυσικά σε αυτό, γιατί ξεκίνησε από το μηδέν και ο ίδιος σαν πολιτής και επιχειρηματίας και έφτασε λοιπόν εκεί που έφτασε. Και by the way, προτείνω αυτή την εκπαίδευση σαν κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Δεν έχω κάποιο ούτε άμεσο ούτε έμεσο κέρδος από αυτό, δεν υπάρχει ούτε affiliate commission ούτε τίποτα σε αυτό. Θα βάλω ένα link στην περιγραφή το βίντεο, μιας και έχει μια έκπτωση στην εκπαίδευσή του για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά λοιπόν με τις επενδύσεις. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση, ο σκοπός του βίντεο δεν είναι για να σας παροτρύνει για να επενδύσετε σε real estate ή όχι. Έτσι κι αλλιώς η επένδυση σε real estate δεν χρειάζεται παρότρυνση. Είναι μεγαλύτερη αγορά τον κόσμο, το νούμερο ένα asset στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε οποιονδήποτε, λοιπόν, να σας καθοδηγήσει πάνω σε αυτό αν κάποιος χρειάζεται. Εγώ απλά θέλω να μοιραστώ τις δικές μου σκέψεις λοιπόν και την έρευνά μου, λοιπόν, κάποιες πληροφορίες που συγκέντρωσα πάνω σε αυτό. Τώρα, επίσης άλλα πράγματα που με έκαναν λοιπόν, με οδήγησαν στο να ψάξω παραπάνω, πριν σας πω λοιπόν για την έρευνά μου και αυτά που έμαθα και λοιπόν και είδα, είναι το εξής, ότι βλέποντας λοιπόν από το Great Reset που έχουμε δει λοιπόν, όπου ο στόχος είναι να μην υπάρχουν, να μην κατέχει ο απλός κόσμος ακίνητα και να ζει μόνο σε νίκιο, να έχουν μόνο μεγάλες εταιρείες real estate και να ελέγχονται από ένα σημείο. Το έχουμε πει και στο βίντεο για το Great Reset. Όσοι δεν το έχετε δει, το έχετε στο κανάλι, θα το βρείτε εύκολα. Επίσης, άμα δείτε λοιπόν άλλες πληροφορίες τέλος πάντων που είδα κάνοντας την έρευνα κτλ. Για παράδειγμα, στην Αμερική το 45% των ακινήτων κατέχεται από επενδυτές και από μεγάλους επενδυτές όπως BlackRock, VanRock, Vanguard, κάπως έτσι λέγεται, και διάφορες άλλες εταιρείες. Και μιλάμε λοιπόν ότι αγοράζουν ολόκληρες γειτονιές, πόλεις και τα λοιπά, real estate αυτή τη στιγμή λοιπόν αβέρτα στην Αμερική. Και από ό,τι μαθαίνω λοιπόν και στην Ελλάδα από έναν φίλο λοιπόν ο οποίος ασχολείται με τα real estate, είναι ότι έχουν έρθει λοιπόν Ισραηλοί, Κινέζοι κτλ. Και αγοράζουν χωρίς καν διαπραγμάτευση ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά λοιπόν διαμερίσματα, τα αγοράζουν όλα αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι το επόμενο μεγάλο τρέντ. Επίσης, λόγω πληθωρισμού και της οικονομικής κατάστασης και με ό,τι γίνεται στην οικονομία κτλ., η αξία των ακινήτων λοιπόν θα έχει εκτοξευθεί. Και το να έχει κάποιος ένα ακίνητο σε μερικά χρόνια θα είναι το ίδιο σαν να γίνει κάποιος εκατομμυριούχος. Γιατί η αξία των ακινήτων θα εκτοξευθεί. Τώρα, αυτό που πρέπει να ξέρετε λοιπόν είναι το εξής, ότι οι αγορές παρόλα αυτά θα κάνουν κύκλους. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίζει η αγορά των ακινήτων μόνο προς τα πάνω. Πολύ πιθανό να πέσει τους επόμενους 14 μήνες. Και ο Grant Cardone λέει ότι οι μεγάλες ευκαιρίες είναι τους επόμενους 14 μήνες, γιατί το recession και όλο αυτό λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή, πληθωρισμός και όλα αυτό όσα έχουμε πει, λοιπόν μπορεί να οδηγήσουν την αγορά προς τα κάτω. Αλλά αυτό που κάνει και ο ίδιος και που προτείνει είναι το εξής. Λέει, δεν περιμένεις για να αγοράσεις ακίνητο, αλλά αγοράσεις ακίνητο και περιμένεις. Και αν κάνεις σωστές επιλογές και αγοράσεις σωστό ακίνητο με cash flow, που σημαίνει λοιπόν ότι δίνει παθητικό εισόδημα κτλ. Και λέει ότι ο ίδιος αγοράζει μόνο αυτό που έχει cash flow και τίποτα άλλο, λοιπόν μπορεί κάποιος να είναι κερδισμένος και μπορεί να διαχειριστεί σωστά κτλ. Επίσης, στην εκπαίδευσή του λοιπόν έχει μια πολύ αναλυτική στρατηγική και σχέδιο λοιπόν για το πώς κάποιος μπορεί να επενδύσει ακίνητα λοιπόν με 20% down payment, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γίνεται στην Ελλάδα και με τι ποσοστό. Έχω μιλήσει με κάποιους, κάποιοι λένε ότι χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό, κάποιοι λένε ότι είναι δύσκολο να βγάζει δάνειο. Δεν έχω προσπαθήσει προσωπικά ποτέ, γιατί έβλεπα πως είναι η κατάσταση με την Ελλάδα, δεν έκανα κάποια έρευνα στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική και στο Ντουμπάι με 20-30% down payment γίνονται και αγορές μεγάλων ακινήτων και οποιοδήποτε βασικά ακινήτων. Και από την άλλη λοιπόν επίσης έχει ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να στήσει μια ΕΠΕ, εταιρεία λοιπόν, και πώς να συνεργαστεί και με άλλους στο χώρο και να βρει και επενδυτές και πώς να στήσει μια επιχείρηση real estate όπου μπορεί να επενδύσει, δηλαδή είναι και επιχείρηση και επένδυση ταυτόχρονα. Που, λοιπόν, μπορεί, γι' αυτό λέω ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και χωρίς χρήματα και να επενδύσει σε real estate. Από την άλλη, δεν είναι κάποια πρόσχεση γρήγορου πλουτισμού ή ότι θα γίνετε πλούσιοι και τρέξετε και δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν εννοώ αυτό σε καμία περίπτωση. Φυσικά χρειάζεται σοβαρή μελέτη, έρευνα, και όταν λέω σοβαρή, πραγματική και ουσιαστική μελέτη, έρευνα, προετοιμασία και κάποιος να μπορεί να έχει και μια αλφα ικανότητα να μπορεί να οργανώσει κάτι και να διαχειριστεί λοιπόν ανθρώπινες σχέσεις και τα διάφορα λοιπόν που χρειάζεται μια τέτοια επιχείρηση και τα λοιπά και μια τέτοια επένδυση. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν το εξής, ότι θεωρώ ότι λείπουν, είμαι σίγουρος 100% ότι τουλάχιστον
Στην πλειοψηφία του κόσμου λοιπόν λείπει αυτή η γνώση και οι δυνατότητες και το πώς θα μπορούσε να το κάνει κάποιος. Ενώ λοιπόν άμα ήξερε θα μπορούσε να το κάνει, Και δεν είναι πάντα το χρήμα το οποίο χρειάζεται κάποιος να έχει να κάνει κάτι. Γιατί αν δεν έχεις χρήματα σημαίνει λοιπόν ότι δεν ξέρεις να βγάζεις χρήματα και ότι πρέπει να μάθεις να βγάζεις χρήματα και χρειάζεσαι γνώση έτσι, για να μπορείς να κάνεις. Φαντάζομαι να έγινε κατανόητο αυτό. Οπότε λοιπόν έχει μια καθοδήγηση πάνω σε αυτό και πώς θα αγοράσει ακίνητα και τι ακίνητα κτλ. Η αγορά της Αμερικής λοιπόν φαίνεται τελείως διαφορετική και επίσης και μετά και σου λέει πώς να χρησιμοποιήσεις και το και χρέος και πώς να έχεις μια πετυχημένη επένδυση και επιχείρηση χρησιμοποιώντας χρέος και με ασφάλεια χωρίς να χάσεις χρήματα. Και αυτός έχει στάνταρ την πολιτική ή τη στρατηγική του Warren Buffett ότι δεν χάνεις ποτέ χρήματα και σου λέει πώς με πώς θα κάνεις τα deals τα οποία θα σου εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσεις χρήματα ακόμα και αν χρησιμοποιείς λοιπόν χρέη. Όπως χρέη λοιπόν εννοούμε δάνεια κτλ. Για να επενδύσει κάποιος σε ακίνητα. Και επίσης λοιπόν στην Αμερική όποιος κάνει λοιπόν επένδυση σε ακίνητα κτλ. Έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο τέλος πάντων εν ολίγης όπου αυτά λοιπόν μπορεί να τα βγάλει και από τη φορολογία του και να μην πληρώνει φόρους κτλ. Και σκεφτείτε λοιπόν ότι έχει φτάσει σε μια επένδυση, να έχει assets 5 δισεκατομμυρίων και να πληρώνει 0 φορολογία το χρόνο. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και αυτό λοιπόν αναφέρομαι στις αγορές της Αμερικής και στο Ντουμπάι. Αυτό λοιπόν είναι για την Αμερική. Είναι πολύ γενικό αυτό που σας λέω σήμερα, αλλά θέλω να σας δώσω την πρώτη επαφή λοιπόν και εσείς να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθω και με άλλα βίντεο όπου μπορεί να σας δώσω ευκαιρίες, μπορεί να σας δώσω παραπάνω πράγματα, μπορεί να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες. Θα εξαρτηθεί για το πόσο άμεσα και πόσο υλικό θα ανεβάσω και από την δική σας. Ζήτηση λοιπόν που θα μου το εκφράσετε κάτω στα σχόλια. Αυτό λοιπόν είναι και με την αγορά της Αμερικής. Από την άλλη η αγορά στο Ντουμπάι επίσης, επειδή λοιπόν τυχαίνει να την ξέρω αρκετή καλά, ήμουνα 6 μήνες εκεί, έκανα αρκετή έρευνα, είδα και έκανα λοιπόν και διάφορους υπολογισμούς κτλ. Εάν κάποιος επενδύει λοιπόν σε διαμερίσματα, λόγω ότι τα διαμερίσματα λοιπόν διαχειρίζονται και έχουν οργανώσει πολύ σωστά σε ουρανοξυρίστες, έτσι ώστε κάποιος αν επενδύσει και αγοράσει, λοιπόν, αγοράσει και επενδύσει ένα διαμέρισμα τέλος πάντων, να τον νοικιάσουν και να τον κάνουν όλη τη διαχείριση και να μην χρειάζεται να πάει να αλλάξει έναν νεροχύτη επειδή έσπασε, γιατί το management team θα το κάνει, ή αν χρειάζεται να τον νοικιάσει, γιατί θα τον νοικιάσουν αυτοί, και τα διάφορα άλλα λοιπόν διαχειριστικά, όπου συνήθως όταν επενδύει κάποιος μόνος του λοιπόν και αγοράζει ένα διαμέρισμα κάπου, λοιπόν μπορεί να βγει και χαμένος από αυτό. Κάτι το οποίο αναφέρει φυσικά και ο Γκαντώνε στην εκπαίδευσή του. Και αυτό λοιπόν το έχουν οργανώσει πολύ έξυπνα στο Ντουμπάι και είναι η μόνη χώρα που ξέρω λοιπόν ότι το έχουν οργανώσει αυτό πολύ σωστά και πολύ καλά και οργανωμένα κτλ. Επίσης αυτό που αναφέρει ο Καντώνε για την Αμερική μπορεί να εφαρμοστεί και στο Ντουμπάι. Δεν με ενδιαφέρει που θα επενδύσετε, δεν έχω κάποιο άμεσο κέρδος εάν επενδύσετε ή όχι στο Ντουμπάι. Σας λέω απλά σαν ευκαιρία και θα μπορούσατε να κοιτάξετε. Κοιτάξτε την Αμερική, άμα είστε πιο εξοικειωμένοι με την αγορά της Αμερικής. Έχει διάφορες ευκαιρίες στο Ντουμπάι σε διάφορα real estate που είναι off-plan, που σημαίνει ότι χτίζονται και είναι ας πούμε να ολοκληρωθούν σε μερικούς μήνες ή σε ένα 1,5 χρόνο φάση και μπορεί κάποιος με ένα down payment 10-20% να αγοράσει κάποιο διαμέρισμα και να πληρώνει κάθε μήνα τις υπόλοιπες δόσεις ή κάποια ακίνητα έχουν να κάνει και ακόμα και χωρίς down payment όπου μπορείς να πληρώσεις γύρω στα 2 με 2.500 το μήνα για όποιον μπορεί να έχει τέτοιο εισόδημα και μπορεί να επενδύσει λοιπόν να αγοράσει διαμερίσματα και σε 1-1,5 χρόνο που ολοκληρώνονται λοιπόν να τα έχει και είναι λοιπόν 5 με 7 χρόνια payment plan για να επενδύσει κάποιος να αγοράσει και στη συνέχεια λοιπόν να τα νοικιάσει. Γενικές πληροφορίες μπορεί να έρθω λοιπόν με και ένα άλλο βίντεο με περισσότερες πληροφορίες, αλλά εντάχει λοιπόν σας λέω ότι υπάρχουν διάφορες τέτοιες ευκαιρίες που κάποιος πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να ψάξει λοιπόν και μόνος του στο Dubai να δει properties for sale in Dubai και θα βρει διάφορα website που δίνουν πολύ ανάλυση με τα πάντα, ακόμα και με το down payment και πόσο θα πληρώσει το μήνα και όλα δηλαδή ουσιαστικά τα έχετε και στο ίντερνετ. Απλά σας δίνω κάποια έτοιμα σήμερα, κάποιες απλές πληροφορίες σήμερα. Οπότε λοιπόν αυτή η αγορά έχει να δώσει πολλά. Και λόγω του ότι τα επόμενα χρόνια λοιπόν ο στόχος του κόσμου, του απλού κόσμου θα είναι λοιπόν να νοικιάσει ένα κίνητο και όχι πλέον να κατέχει ένα κίνητο. Και φυσικά από αυτό θα κερδίσουν οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν και η αξία των ακινήτων θα εκτοξευτεί τα επόμενα χρόνια.
και ας κάνει τους κύκλους της αγοράς, λοιπόν, τα real estate πάντα σε βάθος χρόνου κερδίζουν. Όταν μελετήσετε λοιπόν την αγορά, σκεφτείτε και στην Ελλάδα που είχαμε τη μεγάλη οικονομική καταστροφή το 8 και πάλι λοιπόν τα κίνητα σε βάθος χρόνου επανήλθανε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα επανέλθω σίγουρα, όπως είπαμε, με περισσότερα βίντεο, με περισσότερο υλικό. Θέλω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις για περισσότερο υλικό λοιπόν σε αυτό το κανάλι. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.